Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή προς εκκλησιασμών, ως γνωστόν σε όλους σας, μια παραγωγή της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού, από εδώ, από το Πνευματικό Κέντρο του Ναού εκπέμπουμε, προσκεκλημένος υψηλός ο μαέστρος και συνθέτης Άλκης Μπαλτάς. Αυτός που προσωπεί για μένα μια άλλη Ελλάδα, αυτή της υψηλής δημιουργίας και του αληθινού πολιτισμού. Χωρίς άλλες συστάσεις, σας παρουσιάζω το σημερινό καλεσμένο μας. Μαέστρο, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική παρουσία σας εδώ. Είναι για μας χαρά και τιμή πραγματική. Καλώς σας βρήκα και δικιά μου χαρά. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε, αλλά ας αρχίσουμε λίγο να πιάσουμε το νήμα από την πρώτη επαφή σας με τη μουσική, νομίζω στη Θεσσαλονίκη που γεννηθήκατε, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, είμαι Θεσσαλονικιός και η πρώτη επαφή με τη μουσική ήταν μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Μουσική οικογένεια. Μουσική οικογένεια, η μητέρα μου βιολίστρια στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και μάλιστα από τα ιδρυτικά μέλη, διότι όπως ξέρετε ο πρώτος πυρήνας της Κρατικής Θεσσαλονίκης έγινε μες στην κατοχή. Και τότε μικρά παιδιά, όπως ήταν και η μητέρα μου, νέα παιδιά, έτσι δημιουργήθηκε ένα μικρό σύνολο και υπάρχουν και πολλές ιστορίες από εκείνη την εποχή. Όχι όλες δυσάρεστες, έχει και μερικές πολύ έτσι ενδιαφέρουσες που άκουγα από την μαμά, πώς γινόταν οι πρόβες, πώς υπήρχε κάποιος Γερμανός μαέστρος, ο οποίος όμως ανήκε σε μια καλή πάστα ανθρώπου και κάλυψε ακόμα και έναν αντιστασιακό μουσικό μέσα στην ορχήστρα. Αυτά χάθηκαν δυστυχώς. Και... Είστε όμως εσείς στη ζωντανή ιστορία αυτού του πράγματος, ναι, λόγω ακριβώς ναι, της μητέρας. Ναι, μόνο που όλα εκείνα τα πολλά που είχαν συμβεί την παλιότερη εποχή έχουν χαθεί και έχω πει πάρα πολλές φορές και σε συνδικαλιστές, στα σωματεία, να πλησιάζουν ανθρώπους μιας προχωρημένης ηλικίας και να τους αφήνουν να διηγούν τα πράγματα. Έχουν χαθεί πάρα πολλά. Για να καταγραφούν. Για να καταγραφούν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Μέσα στην οικογένεια, η μητέρα μου, ο αδελφός μου είχε ξεκινήσει ήδη μεγαλύτερος, είχε ξεκινήσει βιολοντσέλο και ο μπαμπάς έρασε τέχνης στη βιόλα. Άρα μια μικρή ορχήστρα. Ναι. Έτσι λοιπόν η μουσική για μένα ήταν συνέχεια δίπλα μου, συνέχεια μέσα στα αυτιά μου και φυσικά και μέσα στη ζήλια μου, γιατί δεν μπορεί να παίζει όλη η οικογένεια και εγώ να χαζεύω, και έτσι ξεκίνησα βιολί. Αργότερα είχαμε εκείνα τα αλυσμόνητα για μένα χρόνια των κυριακάτικων οικιακών συναυλιών, όπου η μαμά έπαιζε το πρώτο βιολί, εγώ το δεύτερο, ο μπαμπάς τη βιόλα και ο αδερφός την... Και όταν θέλαμε και να παίξουμε και κάτι μεγαλύτερο, κάνα κουιντέτο, όπως παίζαμε τα κουιντέτα Μπουκερίνη, ερχόταν και η οικογένεια Φιδετζή και είχαμε δύο βιολοντσέλα και ο πατέρας του Βίρονα φλαουτίστας και ξέρετε εκεί πάρα πολλά πράγματα έμαθα. Βεβαίως και την εποχή δεν έχεις τη συνείδηση όταν μαθαίνεις ότι μαθαίνεις, αλλά μπαίνουν μέσα σου τα κουαρτέτα Μότσαρτ, τα κουαρτέτα Χάιντεν, τα λάθη που γινόταν, χίλια δυο πράγματα αλυσμόνται. Και επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μένα. Μπορεί να ήμουν πάρα πολύ μικρός τότε, αλλά ήθελα να γράφω μουσική. Και χωρίς γνώσεις καθόλου, τι ακόμα θεωρία μουσικής πήγαινα στο Οδείο. Μαθητής μου στο Οδείο ακόμα. Μιλάμε για 12 χρονών, ξέρω. Έγραφα όμως πρωτόλια, πράγματα τα οποία αφελεί βεβαίως με την σημερινή ματιά, αλλά τότε μου δίναν πολύ μεγάλη χαρά και είχα την τύχη λοιπόν αυτά να ερμηνεύονται Κυριακές οικογενειακά. Άρα δηλαδή είστε ο πρώτος συνθέτης της οικογένειας. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αγαπητέ μου Παναγιώτη, αλλά τα βρίσκανε και όλοι υπέροχα. Η μαμά, ο μπαμπάς, ο αδερφός. Οι οποίοι ήταν και μουσικοί φτασμένοι. Συμφωνεί, αλλά αυτά ήταν από αγάπη, δεν ήταν καθόλου υπέροχα. Ήταν απλώς επιθυμίες
να εκφραστώ, ναι, χωρίς γνώσεις ακόμα. Όμως αυτή η πρωτόλια δημιουργία φέρνει όλα αυτά που έχουμε σήμερα μπροστά μας, μαέστρο μου. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πλειάδα ψηφιακών δίσκων σας, με έργα σας, διότι πρέπει να πω ότι είστε, νομίζω, κατά την άποψή μου, ένας από τους πολυγραφότερους συνθέτες λόγιας με τη σωστή έννοια έντεχνης ελληνικής μουσικής, με πολύ μεγάλη παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς, δηλαδή και στην ορχήστρα και στη χοροδία και στα σύνολα, παντού. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν έχει τις ρίζες του στις οικογενειακές συναυλίες. Ασφαλώς, η διαδρομή ενός δημιουργού ξεκινάει από πολύ νωρίς και με τα χρόνια, με τις γνώσεις, με τις εμπειρίες της ζωής και με τον εμπλουτισμό του πνεύματος, διότι θα μιλήσουμε, αν θέλετε, αργότερα για αυτό το πράγμα, έχω τις απόψεις μου για τη δημιουργία. Όλα αυτά δεν είναι μόνο το ταλέντο, θέλω να πω, το μουσικό, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Είναι μια πλειάδα άλλων πραγμάτων, τα οποία συνθέτουν μια προσωπικότητα και μια σκέψη. Αλλά πέρα από όλα αυτά, Παναγιώτη, και αυτό το λέω και συχνά και στους μαθητές μου, η δημιουργία είναι κάτι πολύ όμορφο. Υπάρχει περίπτωση ως δημιουργός το τελικό σου αποτέλεσμα να μείνει και σπουδαίο. Η διαδρομή που έκανες. Η διαδρομή. Είναι τόσο όμορφη. Όλη αυτή η προσπάθεια να εκφραστείς, να δομήσεις κάτι. Νιώθω ευτυχής που είχα και αυτή την πλευρά μέσα στη μουσική, πέρα από την παιδαγωγική και την μαεστρική. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η Θεσσαλονίκη στο κρατικό οδείο, μετά με δάσκαλο τον αείμνηστο Σόλωνα Μιχαηλίδη, ο οποίος μου έδωσε και την πρώτη μεγάλη έτσι μπροξιά για τη σύνθεση, διότι ήταν το 1969 που είχα δάσκαλο τον Μιχαηλίδη στη σύνθεση και έγραψα ένα κομμάτι για βιολί και πιάνο, κυπριακή σουίτα, πάνω σε κυπριακές μελωδίες. Ήμουνα σφόδρα επηρεασμένος από την αριστουργηματική δωδεκανησιακή σουίτα του Κωνσταντινίδη, μια μεγάλη μορφή. Τον οποίο, να πούμε, μαέστρο μου, το μνημονεύουμε εξαιρέτως φέτος, που είναι τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Ήταν ένας Ζημιρινιός, έτσι, ο οποίος πραγματικά δόξασε και τη Μικρασία. Και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Και ένας σπουδαίος άνθρωπος, ναι. Να κάνω μια παρένθεση και ναι, εδώ. Ναι, ναι, βέβαια. Τον Κωνσταντινίδη τον εγνώρισα στην Καλαμάτα. Ή Κωνσταγιαννίδη. Ή Κωνσταγιαννίδη, έτσι. Ναι. Που και τα ελαφρά τραγούδια που γράψει είναι υπέροχα. Έτσι. Είναι υπέροχα, γιατί είναι γραμμένα από άνθρωπο που είχε την αισθητική και ήξερε. Λοιπόν, κάνω συνέχεια έτσι παρενθέσεις, αλλά τον γνώρισα στην Καλαμάτα. Ήταν ένα χοροδιακό φεστιβάλ που είχε οργανώσει ο αείμνηστος Γιάννης Μάντακας και τραγουδούσαν και τραγούδια του Κωνσταντινίδη. Και ήταν και ο ίδιος εκεί παρόν. Εγώ ήμουν τότε βοηθός του Γιάννη Μάντακα στη χοροδία, την πανεπιστημιακή χοροδία. Και γυρώντας το ξενοδοχείο μια μέρα, είδα τον Κωνσταντινίδη να κάθεται σε ένα παγκάκι και να αγναντεύει τη θάλασσα. Με μια έτσι, με ένα νεανικό θάρρος, θα έλεγα, πήγα και κάθισα κοντά του, γιατί ήταν σεβάσμιος άνθρωπος. Μου είπε, κάτσε παιδί μου, κάτσε εδώ. Και του έκανα και μια ερώτηση, η οποία έμεινε βαθιά μες στο μυαλό μου. Του είπα σε ένα σημείο, λέω, δάσκαλε, έχετε γράψει για μικρά σύνολα κομμάτια, μάλλον σύντομα σε διάρκεια, γιατί δεν γράφετε μια μεγάλη συμφωνία, ένα μεγάλο έργο? Ήταν λίγο αγενής η ερώτηση τώρα ενός μικρού, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν τόσο γλυκός άνθρωπος. Χαμογέλασε και μου είπε, κοίταξε αγόρι μου, έγραψα αυτό που μπορούσα. Δεν μπορούσα να γράψω μεγάλες φόρμες. Οι μικρές ήταν μέσα μου. Και αυτό δεν ήταν καθόλου λίγο. Έμεινε στην ιστορία της μουσικής όμως. Και σκέφτηκα ότι ένας άνθρωπος με τέτοιο ταλέντο, με τέτοιες γνώσεις, με τόσο ωραίο έργο, να σου μιλάει με τέτοια σεμνότητα και να σου λέει ότι πίστευα ότι αυτό μπορώ να κάνω καλύτερα. Και αυτό έκανα. Ναι. Αυτό το κράτησα. Το κράτησα ως δίδαγμα.
παρότι εσείς επεκταθήκατε πάρα πολύ στη μουσική δημιουργία. Ναι, ναι, σύμφωνοι, ναι. Σύμφωνοι, αλλά γενικά σαν μια αρχή να κάνεις αυτό που καταλαβαίνεις ότι μπορεί να κάνεις μέχρι καλύτερα. Εκεί που φτάνεις και για να μνημονεύσουμε και τον Καβάφη που λέει και εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι. Πολύ σωστά. Έτσι. Πολύ σωστά. Ένα ποιητή που τον έχετε μελοποιήσει. Έτσι. Επαγγελμένος εσείς. Όσα σκαλιά και να ανέβεις από τη σκάλα. Λοιπόν, ξέρετε, η περίπτωσή σας με συγκινεί ιδιαίτερα για τον εξής λόγο. Είχατε δάσκαλο τον Σόρνα Μιχαηλίδη. Πώς αισθανθήκατε όταν κληθήκατε να διευθύνετε τη Συμφωνική της Κύπρου? Θα σου πω. Αλλά να τελειώσω αυτό. Στο κρατικό οδείο, λοιπόν, γράφω την Κυπριακή Σουήτα, κατά μίμηση, αν θέλετε μου. Τη βλέπει ο Σόρνα Μιχαηλίδης και μου λέει, Άλκη μου, μου αρέσει πολύ. Κάντο για ορχήστρα και θα το διευθύνω εγώ. Κάθισα αμέσως, το ενορχίστρωσα. Και το διεύθυνε. Και το διεύθυνε. Πόπο. Ήταν το πρώτο συμφωνικό έργο. Η Κυπριακή Σουήτα είχε μια πολύ ωραία τύχη και μέχρι σήμερα, μετά την άκουσε ο Κολάσης, ο ύμνιστος Βίρον Κολάσης, το έπαιζε συνέχεια παντού και σήμερα το παίζουν πάρα πολλοί βιολιστές, μου το έχουν γυρέψει για μεταγραφές και να σε φανταστείς, είναι το πρώτο μου έργο. Κανιά φορά σκέφτομαι ότι η νεαρός έγραφα καλύτερα από ό,τι γράφω τώρα. Και ο Μιχαηλίδης, ξέρετε, είχε ένα αισθητήριο αλάνθαστο, δεν ήταν τυχαίο. Ο Μιχαηλίδης ήταν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είχε γνώσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Πνευματικός άνθρωπος. Πνευματικός άνθρωπος. Μας πραγματικά αυτό που λένε, τον σεβόμασταν και τον αγαπούσαμε, τα δύο μαζί ίσχυαν 100% για τον Σόλωνα Μιχαηλίδη. Και βεβαίως ήταν πολύ συγκινητικό όταν αργότερα βρέθηκα ως καλλιτεχνικός διευθυντής στην Κύπρο, όπου βεβαίως έπαιξε και έργα του Μιχαηλίδη. Ναι. Αυτή λοιπόν ήταν πάνω κάτω η αρχή της μουσικής μου γνώσης, η οποία αργότερα συνεχίστηκε στο Βερολίνο. Με την προϊστορία σας οικογενειακά στην ΚΟΘ, όταν διευθύνατε εσείς την ΚΟΘ, πώς αισθανθήκατε? Κοιτάξτε να δείτε. Είχα μια εμπειρία που νομίζω ίσως είμαι και ο μοναδικός μαέστρος που την είχε ποτέ. Γεια, όταν ανέλαβα την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η μητέρα μου και ο αδερφός μου ήταν ήδη μέσα μόνιμοι υπάλληλοι. Διευθύνατε. Και εγώ ήμουν στη μέση πια διεύθυνα και στο αριστερό χέρι είχα τη μητέρα μου. Και στο δεξί είχα τον αδερφό μου. Καταπληκτικό. Και να σας πω και κάτι έτσι λίγο να γελάσουμε. Σε καμία ζωντανή συναυλία, αν ο μαέστρος, εγώ δηλαδή, έκανε και κάτι όχι και τόσο καλό, αμέσως γύριζα προς τον αδερφό μου. Ο αδερφός σας. Ο οποίος στραβομουτσούνιαζε. Και αμέσως γύριζα από την άλλη μεριά να δω τη μητέρα μου, η οποία είχε ένα χαμόγελο ευτυχίας, γιατί ο γιος δεν μπορεί να κάνει ποτέ λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλά, πραγματικά αυτό είναι συγκλονιστικό. Διευθύνετε την ΚΟΘ με την οικογένειά σας μέσα. Δεν είναι λίγο. Αλλά βεβαίως και οι δυο τους άνθρωποι υψηλού επίπεδου μέσα στη δουλειά, μαέστρο, σας παρακαλώ, και στον πληθυντικό και εγώ το ίδιο βεβαίως. Δηλαδή υπήρχε εκεί η επαγγελματική σχέση και τίποτα. Μάλιστα. Για να γυρίσουμε σε Βερολίνο. Η συνέχεια των σπουδών ήταν στο Βερολίνο με τον Max Baum στη σύνθεση και τον Hans Martin Rabenstein στην διεύθυνση ορχήστρας. Και από εκεί τελείωσα το 1978 παίρνοντας τα δύο αυτά διπλώματα πτυχία. Στο Βερολίνο βεβαίως βρέθηκα σε έναν άλλο κόσμο μουσικό, όχι μόνο από την άποψη της μεγάλης μουσικής κίνησης που υπήρχε στο Βερολίνο, που ήταν πολύ σημαντικό. Ξέρετε, όταν... Είναι σχολείο αυτό. Αυτό είναι σχολείο. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι σχολείο. Μουσική κίνηση. Και μουσική κίνηση δεν είναι μόνο στην κλασική μουσική. Μπορεί να ακούσεις εξωευρωπαϊκή μουσική, μπορεί να ακούσεις τα πάντα. Ανοίγεις δηλαδή πολύ 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 την βεντάγια της γνώσης σου. Βρίσκεσαι σε μία άμυλα διαφορετική από εκείνη την οποία είχες στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί σπουδαστές και εξαιρετικού επίπεδου και εκεί που τέλος πάντων ένιωθες λιγάκι
ισχυρός. Εκεί βλέπεις ότι είναι κι άλλοι πάρα πάρα πολύ καλοί. Αυτό είναι πολύ ωφέλιμο για έναν νέο άνθρωπο. Αλλά να το αξιοποιήσει. Ναι, ακριβώς. Αλλά πέρα από όλα αυτά, το πολύ καινούριο ήταν η γνωριμία με τη σύγχρονη μουσική. Κάτι το οποίο στη Θεσσαλονίκη και στα Οδεία και ίσως και μέχρι σήμερα είμαι πολλής, διδασκόμαστε την μπαρόκ, την κλασική, ρομαντική μουσική, αλλά το πριν ελάχιστα που είναι η αναγέννηση και λίγο και το μετά, δηλαδή την ατονική μουσική. Αυτός ο κόσμος που μόνο ο Μάνταγκας στη Θεσσαλονίκη μας είχε δώσει τότε, έριχνε φως και σε αυτά τα πράγματα. Πολύ μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή, και θέλω να σταθώ στο Μάνταγκα, να σας πω, ξέρετε, γιατί ως παιδί εγώ είχα μια τύχη σε μια παιδική χοροδία στην Πάτρα, κάποια στιγμή να βρεθώ σε κάποια σεμινάρια χοροδιακά που έκαναν αυτοί οι σπουδαίοι, ο Μάνταγκας, ο Κοντογεωργίου, ότι Υπουργείο Πολιτισμού τα είχε διοργανώσει. Ναι, ναι. Και έτσι τον θυμάμαι μπροστά μου τώρα, μαέστρο, να μας διδάσκει το Μωρή Κοντούλα Λεμονιά. Μωρή Κοντούλα Λεμονιά. Έτσι το θυμάστε πολύ καλά αυτό. Πόσο ωραία το διεύθυνε και πόσο παραστατικά το ζούσε, όπως έκανε πάντα. Αλλά ο Μάνταγκας ήταν πραγματικά ένας μαέστρος που δεν υπάρχει πια. Είχε όλη την γκάμα μπροστά του. Μας είχε ανοίξει τα μάτια ο Μάνταγκας τότε. Στη Θεσσαλονίκη δεν ξέραμε ποιος είναι ο Χίντεμιτ, δεν ξέραμε ποιος είναι ο Πεντερέτσκι, ο Ορφ. Δεν τα ξέραμε. Μιλάμε για παλιά εποχή τώρα, έτσι. Και επίσης και ακόμα την αναγέννηση πριν. Αφού οι παλιότεροι μουσικοί που δεν πραγματικά γνωρούσαν αυτά, τον κορόιδευαν, το λέγανε ο κύριος Μοντεβέρντι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα έκανε και τους σύγχρονους συνθέτες. Έκανε αναγέννηση και σύγχρονους. Και Έλληνες. Και Έλληνες. Και Έλληνες. Αδάμις και πολλούς άλλους. Η προσφορά του είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, εκεί εγώ έτσι ξεκίνησα ως βοηθός του Γιάννη Μάνταγκα στη χοροδία. Και έμαθα και εκεί πολλά πράγματα και εκεί αγάπησα και πάρα πολύ τον χοροδιακό ήχο. Γι' αυτό και μετά και μέχρι σήμερα ακόμα πολύ μου αρέσει να γράφω για τη χοροδία. Αυτό λοιπόν ήταν το Βερολίνο και έτσι γνώρισε και αυτό τον κόσμο, τον άλλο κόσμο της ατονικής μουσικής. Τον σπούδασα δηλαδή, όχι μόνο ακουστικά. Το δωδεκάφθογκο, τον σειραϊσμό, πάρα πολλά πράγματα. Και η συνέχεια, μετά συνέχεια ήταν μια προσπάθεια η οποία και σήμερα ακόμα υπάρχει μες στο μυαλό μου, πολλές φορές ενός συγκερασμού των δύο αυτών κόσμων. Μερικές φορές το επιχειρώ. Εν πάση περιπτώσει... Του τονικού και του ατονικού. Του τονικού και του ατονικού. Μπορεί κανείς να βρει πολύ πολύ όμορφα πράγματα και στην ατονική μουσική. Όσο και αν αυτή, τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ αυτό, γιατί πολλοί συνθέτες... Αυτή είναι και η ζωή όμως, κοιτάξτε, ναι. Συμφωνία και διαφωνία. Ναι. Έτσι. Σύμφωνα και διάφορα διαστήματα. Σύμφωνοι, απλώς να ξέρεις γιατί το κάνεις. Ναι. Έτσι, η ατονική μουσική και απομάκρυνε κοινό, κατά τη γνώμη μου, το οποίο δυσκολεύεται να... Πολύ, ακόμα και σήμερα. Ναι. Ακόμη και σήμερα. Και επίσης δημιούργησε και μια... τα πολύ avant-garde, ας πούμε, αυτά δημιούργησαν και μια σειρά συνθετών, διεθνώς μιλάω τώρα για την Ελλάδα, που απλώς έμειναν σε έναν πειραματισμό απλό, ο οποίος δεν έχει κανέναν πνευματικό στόχο. Έτσι νομίζω. Αλλά... Και φάνηκε ένας ελιτισμός, θα λέγει κανείς. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Μόνο με κραυγούλες και με κριτς κράτς πάνω στα όργανα δεν είναι. Μπορεί και αυτά να αξιοποιηθούν κάπου, ναι. Όχι όμως μόνο αυτά. Εν πάση περιπτώσει, και μετά γύρισα Ελλάδα, δούλεψα στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης και έστερα ανέλαβα την ορχήστρα. Την ΚΟΘ. Μάλιστα. Όπου εκεί εγώ λέω ότι κάνατε μία, με βάση αυτά που είπατε προηγουμένως, και μία ανανέωση ρεπερτορίου.
Εάν θέλω να κάνω μια αποτίμηση ναι. του έργου μου εκεί, ναι, πράγματι έγινε μια ανανέωση ρεπερτορίου και η ανανέωση αυτή αφορούσε να μην είμαστε μόνο σε πολύ έτσι γνωστά αριστουργήματα της κλασικής και ρομαντικής εποχής, αλλά να πάμε και λίγο παρακάτω, να κάνουμε και Kurt Weill, να κάνουμε και μερικών Ελλήνων. Υπήρχε, αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν η δημιουργία της Ορχήστρας Νέων, που ήταν εξαιρετική εκείνη την εποχή. Ο Μίκης αργότερα που τη γνώρισε... Ο Μίκης Θεοδωράκης. Ναι, είχε, ναι. είχε πραγματικά ενθουσιαστεί. Και το τρίτο θετικό που μπορώ να κρίνω από την απόσταση του χρόνου mm-hmm. σήμερα είναι ο πολύ πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών συναυλιών. Μάλιστα. Και εκπαιδευτικές συναυλίες σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, σε δημοτικά, σε γυμνάσια, σε λύκεια και σε εργοστάσια. Μαέστρο, τότε, δηλαδή μιλάμε για τη δεκαετία του 80, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ ανέλαβα 83 με 92. Ωραία. Γιατί, διότι μετά το 92 τα εκπαιδευτικά προγράμματα έγιναν πιο δημοφιλή και με τη λειτουργία του Μεγάλου Μουσικής. Σαφέστατα. Τη δεκαετία εκείνη δεν ήταν τόσο δεν δημοφιλή τίποτα, τα εκπαιδευτικά δεν προγράμματα. Τίποτα. Συμφωνείτε, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Αλλά ήταν πολύ μεγάλες εμπειρίες και μπορώ να σου πω ότι ήταν και οι πιο σημαντικές εμπειρίες από την μαεστρική μου σταδιοδρομία, αυτά που αποκόμισα μέσα από συναυλίες μαθητικές mm-hmm. για όλες τις ηλικίες και τον στα εργοστάσια. Ναι, αυτό με τα εργοστάσια ούτε σήμερα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σήμερα δεν γίνεται. Στο εργοστάσιο μέσα και πάντοτε προσπαθούσα μετά από κάθε συναυλία να συζητήσω με τους ακροατές, τους μικρούς ή τους μεγάλους στα εργοστάσια. Αυτό δεν είναι εύκολο. Όχι. Και δεν είναι εύκολο διότι όλοι είναι ευγενείς και όλοι σου λένε καλά λόγια. Αλλά... Τι έμεινε. Τι έμεινε. Γι' αυτό σου λέω ότι μερικά δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον εργάτη μέσα στο εργοστάσιο που σήκωσε το χέρι και μου λέει άκουσε Λεβέντη, εγώ ήμουν ο Λεβέντης. Ναι. ναι, ναι. Μου λέει δεν μου άρεσε. Αυτό το βρήκα φοβερά ενδιαφέρον. Του λέω, εξηγήστε μου λίγο. Λέει, άκουσε να δεις, έτσι με μια απλότητα, mm-hmm. χωρίς να το ωρεοποιεί. Άκουσε μου λέει να δεις, παιδί μου, δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο, μου φάνηκε περίεργο λίγο. Mm-hmm. Και μετά είχαμε παίξει Κάρμεν, είχαμε παίξει τέτοια πράγματα. Που, ναι, και έτσι, δεν ξέρω, δεν μου πολύ άρεσε. Καλά, του λέω, κύριε μου, εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι, δεν τελείωσα. Μου λέει, μη, περίμενε. Τι. Νιώθω ότι αυτό είναι σημαντικό για το παιδί μου. Α, δηλαδή δεν άρεσε σε εκείνον, αλλά για το παιδί του, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία παρατήρηση. Εμένα μπορεί να μην μου πάει, αλλά το παιδί μου πρέπει. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτά. Αυτό το κέρδος. Αυτό. Αυτή την κουβέντα. Επίσης, από ένα πιτσιρικά 7 χρονών, μια άλλη εμπειρία φοβερή. Δεν ξέρω τώρα να σου κουραγεί, γιατί... Όχι, όχι, όχι. Ανακυκλώνουμε λιγάκι, πηγαίνουμε μπρος-πίσω. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, που μετά από το πόσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί εκεί είχε κρατήσει πολύ, μετά από συναυλία πάλι ρώτησε τα παιδιά, αυτές οι ηλικίες από το 8, και λέγανε καλά λόγια, μας άρεσε, δάσκαλοι, ήταν καμιά 200 παιδιά μέσα. Αλλά έβλεπα στην πρώτη σειρά ένα παιδάκι που ήταν, φαινόταν στεναχωρεμένο, ήταν σαφές ότι ήταν στεναχωρεμένο. Οπότε το ρώτησα, παιδί μου, εσύ σου άρεσε? Ναι, 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 μου άρεσε. Μα είσαι στεναχωρεμένος. Στο λέω γρήγορα τώρα από εδώ, γιατί επέμενε. Δεν ήθελε να μιλήσει. Στις συνεχείς μου προσπάθειες να του πω, γιατί είσαι στεναχωρεμένος. Κάποτε έσπασε. Του λέω, σε ενόχλησε τίποτα? Ναι, μου λέει. Ποιος, παιδί μου? Εσύ, μου λέει, με ενόχλησες. Εγώ σε ενόχλησα. Τι έκανα, Χρυσό μου, λέει, ξενόχλησα. Ως διευθυντής. Ήταν τόσο ωραία μουσική, μου λέει. Και εσύ μπροστά κουνούσες τα χέρια σου και με εμπόδιζες να ακούσω. Mm. Και τι έκανες, του λέω. Έκλεισα τα μάτια. Έκλεισα τα μάτια. Μάλιστα. Και να απορροφηθεί από τον ήχο, ήθελε να ακούσει. Και ήθελε να βλέπει. Ναι. Ένα παιδάκι. Μάλιστα, μάλιστα. Ποιος από τους μεγάλους, και μάλιστα θα τολμούσα να πω ποιος από εμάς, τους που είμαστε και μουσικοί, θέλει μια τέτοια προσέγγιση στον ήχο. Και μάλιστα του λέω και
ποιο κομμάτι πιο πολύ, το Μπαχ, μου λέει. Ο Μπαχ. Πάντως, σκέπτομαι τώρα που το λέτε αυτό για το παιδί, ότι μετά όλη η δημιουργική σας πορεία δεν ξέχασε το παιδί τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Παντού το κάνατε, ναι ή όχι? Το έκανα, βεβαίως. Από τη λυρική σκηνή μέχρι και βήμα, το φεστιβάλ της Πάτμου. Μα το επόμενο βήμα ήταν η λυρική σκηνή, που ανέλαβα τη λυρική σκηνή. Εκεί, μαζί με τον Ανδρέα τον Κουλουμπί, δημιουργήσαμε τότε την παιδική σκηνή. Τότε έγινε για πρώτη φορά. Ασχέτως αν μετά κάποιοι είπαν ότι τέλος πάντων την οικειοποιήθηκαν. Τότε έγινε για πρώτη φορά η λυρική σκηνή και ανεβάσαμε την πρώτη όπερα, το Χέζελ και Γκρέτελ. Και ξαφνικά η Ακαδημία γέμισε με παιδιά που περίμεναν για να μπουν μέσα στο... Ναι, συνέχισε και με τη λυρική σκηνή. Το παρακάτω βήμα ήταν η ΕΡΤ, που είχαν αναλάβει τα μουσικά σύνολα τα της ΕΡΤ, και εκεί έγινε ένα πολύ μεγάλο εκπαιδευτικό έργο. Είχα κοντά μου βέβαια και τον Αντώνη του Κοντογεωργίου, ναι, με τη χοροδία που είχε τόσο όμορφες ιδέες εκείνος, που πραγματικά, ξέρετε, είναι ευτυχία όταν σου τυχαίνει, γιατί μου τυχαίνει και εμένα, ήμουν τυχερός σε αυτό να αναλάβω έτσι, οργανισμούς σοβαρούς στη μουσική, αλλά μόνο σου δεν μπορεί να κάνεις φοβερά πράγματα. Χρειάζεται να έχεις κοντά και ανθρώπους. Τώρα, συγγνώμη, ο Κοντογεωργίου ήταν ένας άνθρωπός σας από τη Θεσσαλονίκη ήδη. Μα ήμασταν φίλοι εκεί, δεν είχαμε σχέση διευθυντήτορα και προϊσταμένου. Θα έλεγα ότι είχατε σχέση πέρα από τη φιλία ως μουσική. Ως άνθρωποι που εργάτε στη μουσική. Και μία αμοιβαία εκτίμηση. Ο Αντώνης έκανε τρομερή δουλειά. Είναι τρομερή δουλειά. Ανεπανάληπτος, δεν υπάρχει αντιφωνία. Ναι. Και καμιά φορά, αγαπητέ μου Παναγιώτη, λέω ότι κάποιοι άνθρωποι, σαν το Μάντακα, σαν τον Κοντογεωργίου, σαν τον Μιχαηλίδη, νομίζω ότι θα έπρεπε κάποτε κάπως παραπάνω κανείς να τους τιμήσει. Έστω με ένα μικρό δρόμο, κάτι, μια ονομασία να δοθεί, ναι, στην πόλη που γεννήθηκαν και δούλεψαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά... Κάναμε και μια προσπάθεια, ένα κέντρο να ονομαστεί Κοντογεωργίου, ναι, και απέτυχε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω τώρα, γιατί... Για πολλούς εργάτες μουσικής. Είναι πολύ, μα για όνομα του Θεού, είναι πολύ. Αδικούμε τα λέμε ιδιώματα, αλλά τώρα επειδή αυτοί συνδέονται, ναι, 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 με τη δικιά μου πορεία, γι' αυτό μένω σε αυτούς. Οπότε στην ΕΡΤ πάλι δουλέψατε... Είχα Κοντογεωργίου και είχα και Μιλτιάδη Καρύδη. Λοιπόν, και ένα πολύ μεγάλο μαέστρο. Εξαιρετικός μαέστρος, δάσκαλος. Λοιπόν, και εκεί κάναμε εκπαιδευτικά. Η Πάτμος μετά. Η Πάτμος ήταν... 18 χρόνια. 18 χρόνια. 18 χρόνια. 18... Το διευθυντής του Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, το οποίο ουσιαστικά εσείς στήσατε, έτσι, και διευθύνετε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη απήχηση και διεθνή απήχηση. Στην Πάτμο. Και το μοναδικό φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής στην Ελλάδα. Νομίζω. Με ρίζα και διάρκεια. Ναι, ακριβώς. Με τη διάρκεια πιο πολύ. Μπορεί να γίνανε εβδομάδες, δεν ξέρω, αλλά έτσι αυτό τόσα χρόνια. Στην Πάτμο ήταν ένας πολιτικός μηχανικός από τη Ρόδο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Μορφωμένος. Με οράματα, Θανάσης Αναπολιτάνος. Αυτός οραματίστηκε το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής. Και πίεζε επί χρόνια τον Δήμο Πάτμου να το κάνει. Κάποτε το πέτυχε. Τότε, αυτά δεν τα ξέρει κανείς που σου λέω τώρα. Όχι τον Αναπολιτάνο, το ξέρουν. Το παρακάτω ίσως δεν ξέρουν. Τότε το Φεστιβάλ έπρεπε να βρει ένα διευθυντή. Εγώ δεν ήξερα κανένα στην Πάτμο, ούτε τον Αναπολιτάνο ήξερα. Και απευθύνθηκαν στον Αντώνη Κοντογεωργίου. Ο Αντώνης Κοντογεωργίου τους είπε πάρτε τον Άλκη Μπαλτέρ. Α, έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Μάλιστα. Έτσι βρέθηκα στην Πάτμο. Και ξεκίνησε αυτό το υπέροχο ταξίδι στο ιερό αυτό νησί, και το εννοώ, αυτό έχει ένα μαγνητισμό του το νησί, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον. Βέβαια. Το έχω ακούσει από πολλούς, αλλά το ένιωσα και έτσι αρκετά.
όλα αυτά τα χρόνια. Το ένιωσα, ναι. Ιδίως έτσι το βράδυ που είναι ακίνητη η θάλασσα κάτω και κοιτάζεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι λίγο μεταφυσικά, αλλά το ένιωσα. Και κάναμε εκεί το φεστιβάλ, όπου τολμώ να πω έγινε ένα σπουδαίο έργο. Πάλι με εξαιρετικούς συνεργάτες και μέσα από την Πάτμο. Ήρθαν όλες οι ελληνικές ορχήστρες, ήρθαν χοροδίες, ήρθαν από τη Γερμανία, από την Ιταλία, από την Τουρκία, από την Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία. Και όλα αυτά βέβαια με περιορισμένο budget, μην νομίζεις ότι ήταν. Και επίσης με νέα δημιουργία, δηλαδή προκαλέσατε καινούργια έργα, προκαλέσατε καινούργιες συνθέσεις. Καινούργια έργα γίνανε, εξαιρετικοί Έλληνες καλλιτέχνες. Είχες περάσει από εκεί και, ναι, το είδες. Βεβαίως, και επίσης είχατε και ένα εύρος, δηλαδή είχατε μία ευρύτητα στη σύλληψη. Η σύλληψη ήταν έργα εμπνευσμένα από τη χριστιανική πίστη όλων των εποχών. Από μεσαίωνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Είχατε αναρκτήρια συναυλία με βιαντινή μουσική. Πάντα. Πάντα. Πάντα ξεκινούσα, γιατί σε αυτό το χώρο δεν σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει διαφορετικά. Και μάλιστα για κάποια χρόνια είχα καταφέρει, γιατί υπήρχαν δυσκολίες σε αυτό το θέμα για διάφορους λόγους, είχα καταφέρει να υπάρχει και ένα 20 λεπτό με το οποίο ξεκινούσα στην αρχή Πάτμοι οι ιεροψάλτες, που έχουν μια δικιά τους σχολή. Βεβαίως. Στην Πάτμο. Τοπικό ιδίωμα. Ναι, δεν μπορώ να ξεχάσω την Πάτμο. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ανταπόκριση που είχε σε ξένους αλλά και ντόπιους το φεστιβάλ. Δεν μπορώ να ξεχάσω την κυρία που με συνάντησε στην παραλία μετά από το Requiem Fore και μου είπε, έπρεπε να είμαι 85 χρονών για να ακούσω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεν είχαν τη δυνατότητα οι άνθρωποι, την ευκαιρία να ακούσουν. Τους δώσατε αυτή την ευκαιρία, είναι πολύ βασικό. Πολύ βασικό. Αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι. Ισχύει για όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος βρίσκεται μακριά από τις υψηλές κορυφές της μουσικής τέχνης, διότι δεν το έχει γνωρίσει. Ναι. Είναι το ίδιο, σαν να μην έχεις δει ποτέ τον Παρθενώνα. Μαέστρο. Αλλά και όταν το δεις τον Παρθενώνα, πάλι δεν ξέρεις γιατί είναι τόσο όμορφο, αλλά είναι όμορφο. Δεν ξέρεις ούτε για χρυσή τομή, ούτε για γεωμετρικά. Δεν ξέρεις να το εξηγήσεις. Δεν υπάρχει. Η μουσική είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι επίσης, αν θέλεις, σαν να έχεις ανεβεί σε μια πολύ ψηλή κορυφή και να βλέπεις κάτω ένα θέαμα εκπληκτικό και να έχεις ανεβεί και σε ένα λοφίσκο τέτοιο και να μην βλέπεις τίποτα. Αν ανεβείς λοιπόν, πρέπει να ανεβούν, γι' αυτό πρέπει να πάμε κοντά εμείς στον κόσμο να το ακούσει. Δυστυχώς δεν βοηθάει η όλη παιδεία, αν θέλεις, και ακαδημαϊκή και κυρίως τα μέσα τα οποία... Χρειάζεται μια βούληση να υπάρχει, που είναι από την πολιτεία πρωτίστως, κινητό συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων, συναυλιών δηλαδή, έτσι. Παρόλο που βλέπω γίνονται και τώρα και το Μέγαρο βοήθησε πολύ και οι κρατικές ορχήστρες βοηθάνε πολύ ακόμα, κάνουν πράγματα, αλλά πιστεύω ότι δεν, όπως και αυτό που έκανα και εγώ ο ίδιος, πολύ ωραία, πήγε σε ένα σχολείο τότε εκείνη την εποχή, τους άρεσε, τους έκανε, μετά μετά από 3 χρόνια να ξαναπάω. Πρέπει να υπάρχει κάτι, μία συνέχεια. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ σωστά αναφέρεις το ότι πρέπει να υπάρχει κάτι οργανωμένο. Και όταν το γνωρίσουν, δεν μπορείς να γνωρίσεις την ομορφιά και ύστερα να μην συνεχίσεις να τη θέλεις κοντά σου. Σε ένα εστιατόριο που έτρωγα, σου κουράζω. Όχι, ήθελα. Σκεφτόμουν τώρα. Είχαμε βρεθεί και στην Πάτρα όταν διευθύνεται την Ορχήστρα Πατρών. Ναι. Έτσι. Που ήταν σπουδαίο έργο εκείνο επίσης. Βέβαια, και εκεί. Διευθύνεται επαγγελματικά. Θυμάμαι είχατε διευθύνει και την, και ελληνικά, και την αρχιβάδα του Χατζηδάκη στην περίφημη μεταγραφή της Βίκης Τηλιανού. Μια πολύ σπουδαία δουλειά.
όπου δυστυχώς όμως αυτή η ορχήστρα δεν υπάρχει πια. Να τι γίνεται. Δηλαδή χάνονται. Η ορχήστρα χρωμάτων. Έτσι, η ορχήστρα χρωμάτων δεν υπάρχει πού πια. Πού πήγε η ορχήστρα χρωμάτων. Ναι. Γιατί σβήστηκαν αυτά τα χρώματα. Μετά από 20 χρόνια μεγάλης δημιουργίας, βέβαια. Και, και τρομερού έργου. Ναι. Λοιπόν, σου λέω, άμα γνωρίσει κανείς την υψηλή τέχνη, πιστεύω, δεν μπορεί εύκολα να την αποχωρήσει μετά. Και τελειώνω αυτό για να μην μείνει έτσι λίγο περίεργο που ξεκίνησα σε εστιατόριο, ναι, λοιπόν, που έτρωγα. Έβλεπα μια ιδιαίτερη περιποίηση από τον νεαρό που έφερνε τα πιάτα και αυτά. Και έτσι μου έκανε λίγο εντύπωση και σκέφτηκα ένας πόσο ευγενής άνθρωπος. Στο τέλος πήγα να πληρώσω, μου λέει, ευχαριστώ κύριε Μπαλτά. Λέω, με ξέρεις. Λέει, κοιτάξτε, ήταν λίγο μελαμψός. Είχατε έρθει, λέει, μάλλον τσιγκάνος πρέπει να ήτανε. Mm-hmm. Είχατε έρθει στη γειτονιά μας, λέει, και κάνατε συναυλία. Και από τότε, κύριε Μπαλτά, κούκλασε και η μουσική μου. Πω. Αυτό είναι το κέρδος. Μάλιστα. Λέω, έκανα 200 συναυλίες. Και μόνο αυτό να έχω πιάσει. Βέβαια. Είναι κέρδος. Έχω κερδίσει. Αλλά θέλω να πούμε τώρα και για την Κέρκυρα. Έχουμε και την Κέρκυρα τώρα, έτσι. Έχουμε και την Κέρκυρα. Η Πάτμος τελείωσε, λοιπόν. Και... Παράλληλα κάνατε και την Κέρκυρα ένα μεγάλο διάστημα. Παράλληλα, από το 2011 ανέλαβα την Κρατική Ορχήστρα Κύπρου, τη Συμφωνική, ναι, Ορχήστρα, Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, ναι, όπου εκεί έμεινα 6 χρόνια και εκεί πολύ ωραίες εμπειρίες, πολλές συναυλίες και εκεί άφθονα εκπαιδευτικά, ναι, εκεί πια και εκεί το έδωσα και πολλά εκπαιδευτικά. Γυρίσαμε σε... και τώρα με ξανακαλούν το καλοκαίρι, ξαναπηγαίνω πάλι για εκπαιδευτικά. Και η Κέρκυρα βγήκε παράλληλα, όπου στην Κέρκυρα, ξέρετε, υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη παράδοση των φιλαρμονικών. Βέβαια. Ορχήστρες πνευστών, μπάντες. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας είναι το πρώτο μουσικό ίδρυμα στην Ελλάδα, 1840. Και που δημιουργήθηκε τότε, πολύ πλούσιοι της εποχής άφησαν κληροδοτήματα στη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας με έναν όρο. Ότι τα χρήματα αυτά και τα έσοδά τους από τις τράπεζες, τους τόκους και αυτά θα είναι για δωρεάν μουσική εκπαίδευση των νέων της Κέρκυρας. Σήμερα η Φιλαρμονική Εταιρεία έχει 800 παιδιά. Και, αλλά υπάρχουν και άλλες μπάντες, βέβαια, έτσι. Είναι η μουσική... Και στα χωριά ακόμα. Ναι, Κέρκυρα, ίσον μουσική και Άγιος Σπυρίδων. Ναι, γι' αυτό και ιδρύθηκε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εκεί με το... Και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που κάνει επίσης σπουδαία δουλειά. Έτσι λοιπόν, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας σε κάποιο σημείο, πριν από μένα, όχι με μένα, πριν από μένα, αποφάσισε να έχει και συμφωνική ορχήστρα. Τότε ήταν ο αείπνιστος Δημήτρης Κάφηρης, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στη Φιλαρμονική και μετά από τον Κάφηρη εκλήθηκα εγώ και από το... ήδη έχουν περάσει 10 χρόνια παραπάνω. Συνεχίζετε. Συνεχίζω. Ωραία. Συνεχίζω και κάνουμε συναυλίες, κάνουμε όπερες, αναπτύσσεται και οι σχολές των εγχώρδων. Και σε πρώτη εκτέλεση κάνατε κάποιες όπερες. Βέβαια, κάναμε τον υποψήφιο του Ξύνδα, που είναι η πρώτη όπερα σε ελληνική γλώσσα. Και με ένα διαχρονικό θέμα. Mm-hmm. Ο υποψήφιος, το πολιτικό, που υπόσχεται τα πάντα και δεν κάνει τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, από τότε... Κρατάει γι' αυτό. Υπήρχε. Αλλά το έχει κάνει τόσο ωραίο ο Ξύνδας και είναι τόσο όμορφο στην Κέρκυρα κάθε φορά. Πάω 2 φορές το μήνα. Mm-hmm. Δεν είναι αμυγός επαγγελματική ορχήστρα. Είναι μια ορχήστρα που έχει τους καθηγητές και έχει και μαθητές μέσα, αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα το καλοκαίρι αυτό που μας έρχεται θα έχουμε και μια πολύ ωραία, νομίζω, συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Τώρα 7 Μαΐου θα έχουμε συναυλία μέσα στην Κέρκυρα. Το σημαντικό είναι ότι αναπτύχθηκε με τους δασκάλους που έχουμε εκεί και η σχολή των εγχώρδων.
Γιατί από πνευστά ήταν πάντοτε και όλες οι, οι ορχήστρες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και αυτά έχουν πάρα πολλούς κυρκυραίους εξαιρετικούς μουσικούς. Έτσι λοιπόν ήταν παράλληλα η Κέρκυρα μαζί με την Πάτμο. Όταν τελείωσε η Πάτμο, συνέχισε η Κέρκυρα. Και φυσικά αυτά τα παράλληλα, ξέρετε, είναι και λίγο δύσκολα, γιατί με την έννοια της κούρασης και τον... Γι' αυτό είπα, αυτό που είπα πριν, ισχύει δεν είναι οι συνεργάτες. Εγώ πέρα από τους συνεργάτες, τους φίλους, είχα τη μεγάλη τύχη να έχω άμεση συνεργάτηδα και τη συντρόφο μου. Τη διακεκριμένη πιανίστα, την κυρία Μπηκιστηλιανού. Πραγματικά εγώ τη θεωρώ κρίκο σημαντικό στην ελληνική μουσική. Έχει παίξει τόσο σύγχρονη μουσική όσο κανείς, νομίζω. Και βέβαια η ίδια είναι καταπληκτική, είναι ορχιστρώτρια. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Είναι μεγάλη μορφή, είναι μεγάλο ταλέντο. Πραγματικά. Και ως συνήθως συμβαίνει, ανήκει σε αυτούς που δεν προβάλλουν το έργο. Κάθονται σε μηνύ. Ναι, βέβαια. Και είναι συνέχεια εμείς την ξέρουμε, με, ερωτηματικά, με ερωτηματικά και απαιτήσεις από τον εαυτό τους. Ναι, έτσι. Μαέστρο, η Βίκη για μας είναι ίνταλμα. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί την έχουμε ζήσει τόσο πολύ έντονα στις συναυλίες, ως πιανίστρια αξεχώριστη από το πιάνο. Δηλαδή, ήδη από την, και από την εποχή του Χατζηδάκη, από την εποχή του Αντωνίου, στο Μεγάλο Μουσικής. Δηλαδή, έχει παίξει χιλιάδες έργα. Και εγώ έχω τη χαρά να δώσω το CD, το Γκρις. Ναι, το Ελλάδα. Το Ελλάδα. Που είναι τα πιανιστικά. Ναι, βάλαμε αυτό το τίτλο για να μπορέσει να κινηθεί και στο εξωτερικό. Παίζει η Βίκη με εξαιρετικό τρόπο. Αλλά και σαν ενορχιστρώσεις και αυτά. Αλλά μένω σε αυτό που είπα λίγο πριν, γενικότερα τώρα. Για τους συνεργάτες. Ναι, και όχι για την... Γι' αυτό που έχω παρατηρήσει από τη γνωριμία μου, είτε με Έλληνες είτε με ξένους σπουδαίους μουσικούς, είναι σεμνοί και έχουν απαιτήσει από τους εαυτούς τους. Mm-hmm. Μάλιστα. Δηλαδή, πας είναι και... υπερφύαλοι. Όχι. Το αντίθετο. Θα έλεγα ότι σαν να μειώνουν λίγο τον εαυτό τους με την έννοια ότι έχουν απαίτηση. Λες, μα ήταν υπέροχα. Ναι, αλλά... Ναι. Κάτι ακόμα. Και λες, να, αυτός είναι καλλιτέχνης. Μάλιστα. Με την ουσιαστική έννοια της λέξης, διότι το ουσιαστικό νόημα των λέξεων πιστεύω σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει χαθεί, και ειδικά έτσι, στη μουσική. Έτσι, έτσι. Η λέξη έντεχνο, τι είναι η λέξη έντεχνο? Είναι μετέχνη. Και τι είναι το άτεχνο? Έτσι. Ορίστε. Λοιπόν, έντεχνο. Δεν μπορεί να είναι τα τραγούδια. Μα δεν μπορεί τώρα ένα γελίο τραγούδι με γελίους στίχους να μου ονομάζεται έντεχνο. Δεν μπορεί ο ερμηνευτής του να ονομάζεται καλλιτέχνης, δηλαδή υπηρέτης καλής τέχνης. Ο Μάνος Χατζηδάκης το έλεγε πολύ όμορφα. Μπερδεύουμε ασταμάτητα τον πολιτισμό με τη διασκέδαση. Βέβαια, ακριβώς. Δεν είναι ελιτιστική άποψη, είναι... Πάει τα γράμματα να μπαίνουν στη θέση τους. Δεν είναι δυνατόν. Το έκανε αυτό. Δεν είναι δυνατόν να ακούω ο μεγάλος τραγουδιστής και να μου λένε κάποιο όνομα, ας πούμε, της λαϊκής πίστας, και εγώ να ξέρω ότι έχουμε πραγματικά μεγάλους τραγουδιστές. Και τόσο μιλάω για τους μέγιστους Κάλλας και Πασχάλης, και τόσο μιλάω και για νέα παιδιά που υπάρχουν σήμερα που τραγουδάνε στη Λυρική, γενικότερα και αυτά. Το ίδιο στους οργανοπαίκτες και παντού. Είναι στενάχωρα λίγο όλα τούτα και βρίσκουν έδαφος, διότι στην πλειονότητα, στην πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν γνωρίζει ακόμα την υψηλή τέχνη. Και ξέρετε, μαέστρο, η αισθητική, όλη η ιστορία πρέπει να είναι η ανάπτυξη των αισθητικών κριτηρίων. Να μπορεί κανείς να αποκτήσει αισθητικά κριτήρια και να ανακαλύπτει το καλό σε κάθε κατηγορία. Διότι και μέσα στα τραγούδια υπάρχουν πολύ όμορφα τραγούδια. Για όνομα του Ιησού Παναγίας. Και... Ας πούμε στην Πάτμο, εσείς είχατε πολλές φορές καλλιτέχνες. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Όπως επίσης κάτι το που έλεγα πάρα πολλές και σε διαλέξεις μου που έχω κάνει και σε σεμινάρια. Δεν είναι η κλασική μουσική, τα πολύ μεγάλα έργα, σύμφωνοι.
σύμφωνοι. Πρέπει κανείς οπωσδήποτε να τα γνωρίσει. Αλλά από εκεί και πέρα, κάθε μουσική, κάθε κατηγορία μουσικής, εφόσον είναι καλή, επαναλαμβάνω, καλύπτει διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου. Έτσι. Τους λέω καμιά φορά, αν με πιστεύετε, όταν εγώ είμαι στα Βέρνα τραγουδάω ο Σουμπέρτας μου. Δεν είναι. Σωστά. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Βαμβακάρι, ας πούμε. Ή όταν, όταν θα χορέψω, θα χορέψω με καμιά με μπουρέ του Μπαχ. Όμως, επαναλαμβάνω, μέσα σε κάθε κατηγορία, που κάθε κατηγορία, είναι στη λογοτεχνία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Και εκεί θέλει, όταν, κριτήρια. Εκεί θέλει κριτήρια. Όταν ξαπλώσεις στην αμμουδιά για να κάνεις ηλιοθεραπεία και διαβάζεις ένα βιπεράκι, θα περάσεις ωραία, άσχημα είναι. Κάντο, γιατί να μην το κάνεις. Όμως, αν είναι μόνο αυτή η πνευματική σου τροφή... Λοιπόν, να πούμε το εξής. Τα κριτήρια προϋποθέτουν και ένα κόπο. Και όλος ο κόσμος κινείται κυρίως στο στην εύκολο. Ευκολία. Στην ευκολία. Βεβαίως. Λοιπόν, ήθελα να πούμε για αυτή τη φοβερή παραγωγή εδώ. Με συγχωρείς, αλλά σε αυτό το τελευταίο το πολύ σωστό που είπες, θέλω να σου πω και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει. Σήμερα, για ένα νέο άνθρωπο, οι δυνατνώσεις. Είναι πολύ εύκολη. Λόγω ίντερνετ. Καταρχάς είναι τρομερές. Τρομερή πρόσβαση. Τρομερές. Επίσης, ακόμα και πέρα από το ίντερνετ υπάρχουν πια και κάποιες βιβλιοθήκες, παντές στο Μέγαρο, ξέρω κι εγώ, υπάρχουν συναυλίες πολλές. Και online όλα αυτά. Το επίπεδο επίσης γενικά έχει ανέβει γενικά της μουσικής, των ορχιστρών εννοώ. Όμως, την εποχή που δεν τα είχαμε αυτά και ήμασταν αναγκασμένοι να ψάξουμε, αυτό κουβεντιάζαμε και με τον Βίρνα το Φιδετζή της προάλλης, να ψάξουμε μόνοι μας, να βρούμε. Ήταν καλύτερα, μάλλον. Ναι, έτσι. Ήταν καλύτερα γιατί αγωνιζόσουν να ανακαλύψεις ένα ψήμα χρυσού. Να το ανακαλύψεις και να το προσεγγίσεις. Ναι, ναι. Και όχι να πατήσεις το MP3, να ακούσεις λίγο. Είναι ευκολία. Είναι να γράψεις μια μελέτη κάτι. Όχι να πάρεις ένα ξένο, να πατήσεις το μετάφραση στο Google και να σου λέει ότι ο Βέρντι έγραψε σπουδαίες όπερες και να σου μεταφράζει ο Πράσινος έγραψε πολλές όπερες γιατί το μετέφρασε έτσι το Google. Ακριβώς. Λοιπόν, η ομορφιά της δυσκολίας, είναι άλλο πράγμα. Ναι, ακριβώς. Η ομορφιά της δυσκολίας είναι άλλο ακριβώς. Πράγμα. Η δυσκολία τώρα για να κάνετε όλη αυτή την παραγωγή εδώ πέρα, θα μου πείτε. Αυτή τη φοβερή παραγωγή των CDs, των ψηφιακών δίσκων, το οποίο μπήκατε στη δικασία να το κάνετε μόνο σας, με άξιους συνεργάτες πάντα βέβαια, έτσι. Αλλά το θεωρώ μια κατατεθειμένη δουλειά και ευτυχώς που το κάνατε, διότι νομίζω άλλος φορέας πολιτιστικός δεν θα το έκανε για εσάς ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα. Σίγουρα και δεν έχει και κανείς υποχρέωση να το κάνει για μένα, αλλά ίσως θα μπορούσε κάτι να βοηθήσει ίσως. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το είναι μια πολύ πολύ παλιά μου σκέψη, ότι κάποτε θα έπρεπε τη δουλειά μου, δεν λέω ότι αξίζει, δεν ξέρω τι αξίζει, δεν αξίζει, ο χρόνος θα δείξει. Όμως, για μένα, είναι αυτό το, είναι λίγο κοινοτυπία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τα πνευματικά μου παιδιά. Λοιπόν, ήθελα κάπως να ζήσουν και μετά από μένα αυτά. Και, είχα και πει, να υπάρχει λοιπόν, η δυνατότητα σε εμάς να τα ακούσουμε. Ακριβώς. Αυτό. Και είχα από πολύ νωρίς μπει σε αυτή την ιδέα και το λέω αυτό με την έννοια ότι από πολύ νωρίς μάζευα κάποια χρήματα ώστε όταν βρω χρόνο, γιατί έχουν χρόνο αυτά. Αυτά απαιτούν πολύ χρόνο να γίνουν. Βέβαια. Ένα CD έχει πάρα πολύ δουλειά. Και αυτόν τον χρόνο μου τον χάρισε απλόχερα η σύνταξη. Μάλιστα. Παρότι δεν είστε συνταξιούχος, εσείς είστε ενεργός πάντα. Συνταξιούχος είμαι, τυπικά είμαι συνταξιούχος. Τυπικά, ναι. Με τον νόμο. Αλλά από εκεί και πέρα, βεβαίως, αν εννοείς για την αδράνεια, όχι καθόλου. Είστε μάχημος. Και θα συνεχίσω, έχω ακόμη μερικά που θα ήθελα με την τέχνη δεν τελειώνουμε. Δεν υπάρχει συνταξή στην τέχνη. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι σαν την μικρούλα που είπε στη μαμά της. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω μουσικός. Και είπε η μαμά, να μεγαλώσεις και να γίνεις μουσικός. Δεν γίνονται και τα δυο, λέει. Λοιπόν, κάτι ωραία, τέτοιο. Ωραία. Και έτσι πιστεύω ότι όταν αγαπάς κάτι, δεν είναι μόνο η μουσική, είναι οποιοδήποτε θέμα έχεις αγαπήσει. Οποιοδήποτε. Είτε αυτό είναι τέχνη, είτε είναι επιστήμη, είτε οτιδήποτε άλλο.
σε κρατάει πάντα ενεργό. Ζωντανό. Ζωντανό, διότι υπάρχει ζωντανή αγάπη σου γι' αυτό. Δεν ξεχνάω, ας πούμε, και τη Φρικαντέλα, την πρόσφατη που είδαμε στο Christmas Theater. Φρικαντέλα. Δηλαδή, εκεί πειραματίζεστε, δεν πειραματίζεστε, αλλά θέλω να πω, και εκεί μπαίνετε μέσα, σε ένα παραμύθι. Μα αυτή είναι η ομορφιά του Τρεβιζά. Του Τρεβιζά, ναι. Αυτή είναι η ομορφιά της μουσικής, άλλοτε σε πράγματα χαρούμενα, άλλοτε σε πιο έτσι απαιτητικά, άλλοτε εκφράζεις κάτι πολύ πιο βαθύ, άλλοτε εκφράζεις μυστικά που μόνο εσύ τα ξέρεις, αλλά θέλουν να υπάρχουν σε νότες και μην τα ξέρει κανείς. Με όποιο τρόπο μπορεί κανείς, και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι το ταξίδι της δημιουργίας, την ώρα που γράφεις κάτι, έχει μεγάλη σημασία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και σε γεμίζει σαν άνθρωπο. Τώρα, αν αυτό το παραγόμενο το εκτιμήσουν και κάποιοι απ' έξω και το βρούνε ότι τους αρέσει, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, μαέστρο, θέλω να κλείσουμε με κάτι το οποίο μου είχατε πει παλιά και το θυμήθηκα πρόσφατα και θέλω να το πείτε αυτό εδώ. Και αυτό είναι ο Μπαχ και η Αγία Τριάδα. Το θυμάμαι καλά. Για πες μου, είναι για να ήταν μέσα από το έργο του Μπαχ, πώς φαίνεται, ας πούμε, οι συσχετισμοί που έκανε σε σχέση με την Αγία Τριάδα, νομίζω, ήταν κάτι τέτοιο. Ο Μπαχ, ο ίδιος ο Μπαχ, έλεγε ότι δεν γράφω μουσική εγώ. Εγώ υπηρετώ το Θεό. Μάλιστα. Έχω μελετήσει πολύ τα έργα. Γι' αυτό το λέω, επειδή έχετε μελετήσει πολύ τα έργα του. Και ιδιαίτερα ένα, τα κατά Ματθαίον πάθη. Μάλιστα. Τα κατά Ματθαίον πάθη πολύ σωστά έχουν χαρακτηριστεί από μουσικολόγους ως η βίβλος της μουσικής. Υπάρχει όλη η προηγούμενη μουσική και όλη η επόμενη μέσα. Και όλη η επόμενη. Και όλη η επόμενη μέσα. Εκεί οι συμβολισμοί, γιατί εκεί αναφέρεσαι, οι συμβολισμοί είναι τόσο δυνατοί, τόσο μεγάλοι. Να πω ένα δυο. Ναι, ναι, βέβαια, αυτό θέλω να πείτε. Στη σκηνή του μυστικού δείπνου είναι 5-6 μέτρα μουσικής και η χοροδία, η οποία εκείνη τη στιγμή συμμετέχει ως οι μαθητές, γιατί η χοροδία άλλοτε είναι η πιστή, άλλοτε είναι ο όχλος και άλλοτε είναι οι μαθητές. Εκεί συμμετέχουν οι μαθητές. Με ένα μοτίβο παμπαμ προς τα πάνω, λένε, ρωτάνε οι μαθητές, μήπως είμαι εγώ, κύριε. Μήπως είμαι εγώ. Ναι. Σε αυτά τα 5 μέτρα λοιπόν, αυτή η φρασούλα έρχεται 11 φορές. Μα οι μαθητές ήταν 12. Ένας δεν ρωτάει. Ο Ιούδας. Θα ρωτήσει αργότερα, αντιστρέφοντας όμως το. Αυτό το προς τα πάνω πάει προς τα κάτω. Μάλιστα. Μήπως είμαι εγώ. Βαθύ φωνός θα λέγε κανείς. Ναι. Αλλά αντιστρέφοντας τη μελωδία, αντί προς τα πάνω, προς τα κάτω. Όταν ρωτάνε τον Πέτρο, τον γνωρίζεις, η άρνηση του Πέτρου. Είναι άρνηση του Πέτρου που λέει, τον γνωρίζεις, που λέει ο Ρωμαίος. Και λέει, όχι. Κάνει κάτι που αν το κάνει ένας μαθητής, στο οδείο τον είχα κόψει. Βάζει παράλληλες πέντες που λέω για τους μη μουσικούς, απαγορεύονται στην κλασική αρμονία. Αλήθεια. Ναι. Έτσι ο Μπαχ ήξερε βέβαια, έτσι. Οι ψευδομάρτυρες. Οι ψευδομάρτυρες που πάνε να πούν ότι για να καταδικαστεί ο Ιησούς πρέπει να βρουν κάτι, ότι είπε ότι θα τον κρεμίσει, ναι, τον ναό σε τρεις μέρες, τα λοιπά. Εκεί λοιπόν μια άλλη απλή αλλά τόσο ωραία ιδέα. Αρχίζει ένας ψευδομάρτυρας να τραγουδάει και ακολουθεί άλλος και είναι σε κανόνα. Λένε ίδια μουσική δηλαδή, ότι λέει ο ένας λέει και ο άλλος. Είναι δεσκαλεμένοι και οι δύο και λένε το ίδιο πράγμα. Με την απλή τέτοια του. Κατάλαβα. Του κανόνα. Έχει μέσα χίλια. Και φυσικά εκείνη. Και το λέω πραγματικά και το εννοώ, δεν είναι έτσι για εντυπωσιασμό. Εκείνη η φοβερή. Το φοβερό δίμετρο, 2 μέτρα μουσικής που τα ακούς και λες. Πιστεύω. Αμέσως μετά το τετέλεστε που είδαν οι Ρωμαίοι από κάτω και λένε αληθώς. Αυτός είναι Υιός του Θεού. Και εκεί βάζει
Δύο μέτρα μουσικής ο Μπαχ. Δύο μέτρα μουσικής. Τι να πρωτοκάνεις. Που λες, τι είναι αυτό τώρα. Πού σε έχει ανεβάσει αυτό. Δύο μέτρα μουσικής, αυτό το αληθός, Βάρλιχ, που λέει αληθός και το έως του. Και ο μπάσος στη χοροδία, το χοροδία τραγουδάει, και ο μπάσος χοροδίας τραγουδάει 14 νότες, που είναι η υπογραφή του Μπαχ. Η υπογραφή του Μπαχ. Ξέρετε, Μπαχ είναι το 14. Μάλιστα. B είναι το δεύτερο γράμμα, είναι το 2. Α είναι το 1, το C είναι το 3 και το άλλο είναι το 8. Αυτό. Μάλιστα. Ο Μπαχ παίζει πάρα πολύ με, με αυτούς τους συμβολισμούς. Και στο τελευταίο του μάλιστα έργο, που είναι «Σε σένα καταθέτω το έργο μου», η μία φράση έχει 14 νότες και οι όλοι μαζί, όλο, έχει 43, που είναι το ανάποδο, 41, συγγνώμη, που είναι το ανάποδο το 14. Ναι. Το ένα είναι Μπαχ και το άλλο είναι Johann Sebastian Bach. Όλοι αυτοί οι συμβολισμοί, ή σε κάποιο άλλο χειρόγραφο, κάπου σημειώνει, δεν θυμάμαι τώρα, 72 ή 74, και λέει κανείς, μα τι, άρα κάτι υπάρχει. Έχει χυθεί βέβαια πάρα πολύ μελάνη για όλα αυτά τα πράγματα, ίσως καμιά φορά αν πηγαίνουν και πέραν των προθέσεων του Μπαχ. Ο Άλμπερτ Σβάιτσερ, στα δύο βιβλία που έχει τον Μπαχ, κάνει πολύ βαθιά ανάλυση σε όλα αυτά τα πράγματα. Ο συμβολισμός αυτός και πάντα και πολύ συχνά και η υπογραφή αυτή είναι το 14 που σας είπα, το Μπαχ, που είναι και νότες. Το B είναι το Σι ύφεση, το A είναι το La, το C είναι το Do, και το Χα στα γερμανικά είναι το συμφυσικό. Σι, La, Do, Σι. Εκεί υπογράφει κάθε τόσο ο Μπαχ με αυτό. Έτσι σαν τους παλιούς αναγεννησιακούς πίνακες που κάπου σε μια γωνία έχει ζωγραφίσει και το πρόσωπό του ο ζωγράφος. Ακριβώς. Αυτή τη μαγεία της μουσικής και πρέπει της, κανείς και να... της βαθιάς πνευματικότητας. Βαθιά πνευματικότητας. Βαθιάς πνευματικότητας. Αλλά αυτό ο ίδιος πίστευε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και στην λίγο μυθιστορηματική βεβαίως αργότερα βιογραφία της Άννας Μαγδαλένα, γιατί δεν της ίδιας βέβαια, είναι κάποιο βιβλίο που γράψε κάποια αργότερα, αλλά μένει σε κάποιες ιστορίες και κάποιους μύθους ίσως, που και είναι με λογικό, αυτό, λογικό. Και με αυτό έτσι να τελειώσω, που λέει ότι τον είχε χάσει η γυναίκα του, η Άννα Μαγδαλένα, μα τι, δεν βγαίνει από το δωμάτιο, τι θα γίνει, δεν βγαίνει από το δωμάτιο, τι κάνει εκεί πέρα μέσα, έγραφε τα κατημαθέων πάθη. Και γράφει στην μυθιστορηματική της, επαναλαμβάνω αυτή τέτοια, άνοιξε λίγο την πόρτα, λέει, να δει, και τον είδε πάνω στην παρτιτούρα πεσμένο να κλαίει. Ήταν η ώρα του Γολγοθά που γράφει. Μάλιστα. Πιστεύω ότι σε οποιοδήποτε μάθημα, σε οδεία, προσεγγίσει κανείς την αρμονία, την αντίστοιξη, τη μορφολογία, μέσα από τέτοια παραδείγματα, γιατί υπάρχουν πολλά σε όλους τους πολύ μεγάλους συνθέτες, δίνει μια άλλη διάσταση στα μαθήματα, διότι όπως σας είπα, πέρα από την μαεστρική και τη σύνθεση, το παιδαγωγικό μέρος, στο πανεπιστήμιο ήμουνα 20 χρόνια και στα οδεία, ήταν ένα πίεση, ένα κομμάτι που κάποιες σκέψεις δικές μου, σαν και αυτές που προσπαθώ να περιγράψω εδώ, ήθελα να μεταφέρω και σε μαθητές. Αυτό είναι αντικείμενο μιας επόμενης εκπομπής. Αυτοί οι φοβεροί δυνατοί συμβολισμοί, έτσι, που μας παρέχουν μια άλλη ανάγνωση της μουσικής και μια άλλη ακρόαση. Εγώ με πολύ χαρά, γιατί βλέπω πολύ έχετε χαρά και οθόνη εκεί, αν θέλετε, έκανα πρόσφατα βεβαίως μια ομιλία στην Κύπρο βεβαίως, με τέτοιο θέμα. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Με τέτοιο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ, μαέστρο. Και εγώ ευχαριστώ. Πολύ εύχομαι πάντοτε να μην σας κουράσω. Δημιουργία, εύχομαι δημιουργία, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα στην εκπομπή προσεκκλησιασμών, εδώ στον Άγιο Γεώργιο Νεοψυχικού, προσκεκριμένος ο συνθέτης και αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς, η άλλη Ελλάδα της δημιουργίας, του πολιτισμού και της πνευματικότητας. Χαίρετε.